εντύπωση πάντως ότι παρά την εισβολή των ηλεκτρικών μπάσων, των drums και των synthesizer στη δημοτική μουσική όλης της Ελλάδας, στην Κρήτη ήταν πολύ εύκολο να συναντήσω πανηγύρια με τα παραδοσιακά όργανα. Η μουσική και ο χορός είναι το κέντρο της γιορτής και γύρω σπαταλιέται άφθονο το κρέας, το αλκοόλ και το μπαρούτι. Σε ένα άλλο μέρος της Κρήτης, οι ρυθμοί και τα τραγούδια μπορούν να είναι εντελώς διαφορετικά. Το μέγεθος του νησιού, το αντίθασο τοπίο του και ο πλούτος που προσφέρει η γη και η θάλασσα βοήθησαν ώστε για πολλά χρόνια η δυτική, η κεντρική και η ανατολική Κρήτη να αναπτυχθούν μουσικά, η κάθε μια με το δικό της τρόπο. Καλύτερα κεφάλαια στη μουσική της Κρήτης. Ο καταλύτης για να κάνει η κρητική μουσική βήματα προς τα πίσω και προς τα μπρος. Πίσω για να μάθει το παρελθόν της. Μπρος για να ανοίξει στο σήμερα και να συναντηθεί με τους γείτονές της και με τον υπόλοιπο κόσμο. Δύσκολα θα βρεις σπίτι που να μην έχει ρακί. Άλλο τόσο δύσκολο είναι να βρεις οικογένεια που να μην έχει κάποιον να βγάζει μαντινάδες, να τραγουδάει ή να παίζει ένα όργανο. Άλλωστε, ο ήρωας της Κρήτης, ο Ερωτόκριτος, κατακτά την αρετούσα με το λαούτο του. Το κοινό της κρητικής μουσικής είναι εκπαιδευμένο και απαιτητικό. Και η δυσκολία για αυτόν που θέλει να γίνει μουσικός ακόμη μεγαλύτερη.